Με το Μάνο είμαστε αδερφικοί φίλοι. Έχω κάνει όλη την δισκογραφία του, εκτός από τον πρώτο δίσκο, το Σταθμό, όλους τους άλλους δίσκους τους έχουμε κάνει μαζί. Γνωριζόμαστε από παλιά, γνωριστήκαμε μέσω κάποιων φίλων ζωγράφων, όταν ο Μάνος είχε πάει για ένα διάστημα στην σχολή Βακαλό και μέσω αυτών των φίλων των ζωγράφων γνωριστήκαμε. Μετά μπλεχτήκαμε με τις μουσικές. Εγώ γύρισα από το Παρίσι, όπου πέρασε μερικά χρόνια εκεί, μέσα στη Χούντα, και γύρισα και μπήκα να κάνω την παραγωγή των δίσκων. Και από τότε που συναντηθήκαμε μέχρι και το μεγάλο του ταξίδι, είμαστε κολλητοί με τον Μάνο. Ο Λευτέρης, ο Μάνος, είμαστε μαζί συνέχεια. Και βέβαια παρέες τότε ήταν μαζί μας ο Νίκος ο Καρούζος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, ο Άκος ο Δασκαλόπουλος. Άνθρωποι δηλαδή, πνευματικοί άνθρωποι που μας κάνανε πάρα πάρα πολύ καλό και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, μεταξύ όλων και ο πρώτος ήταν ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, αγαπημένος μας Λευτέρης, με τον οποίο έχουμε γράψει και τα πιο πολλά τραγούδια με το Μάνο. Όπως και ο Φώντας ο Λάδης. Νομίζω ότι έχω πάρα πάρα πολλές ιστορίες να σας πω για το Μάνο, αλλά καλύτερα είναι να πούμε ιστορίες από το στούντιο, όπου εκεί είχαμε λίγο ένα άλλο ύφος από το Μάνο. Δηλαδή, ο Μάνος ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, ήρεμος και ήσυχος, διαλεκτικός, να σου μιλήσει, να καλομπουρήσει, να κάνει βαλίσει, να κάνει πράγματα. Στο στούντιο όμως είχε μια ιδιορυθμία. Δεν μπορούσε να επιλέξει αυτό που ήθελε τις 2, 3, 4, 5 πρώτες ώρες. Ήθελε να γράψει ένα τραγούδι και έμπαινε στο στούντιο και έλεγε πιάνο, μπάσο. Επί 20 λεπτά έπαιζε το πιάνο και το μπάσο. Μετά έλεγε κιθάρα, τσέλο. Γινόταν μια περίεργη κατάσταση, ας πούμε, μπορώ να πω επαγγελματικά, τυραννική κατάσταση. Θυμάμαι μια φορά ένα επεισόδιο, μπαίνουμε στο στούντιο 11 η ώρα το πρωί και γράφουμε, και κάποια στιγμή έχει φτάσει η ώρα, ένα τραγούδι, έχει φτάσει η ώρα 4:30-5 και γράφουμε το ίδιο τραγούδι. Οι μουσικοί έχουν αγανακτήσει, είναι έτοιμοι όχι να φύγουνε, αλλά έτοιμοι να κλάψουνε και για να φύγουνε. Και είμαστε 5:55 εκεί η ώρα, κοντεύουμε να το γράψουμε, μπαίνει μέσα, πάμε το καλό, αρχίζει ο Μάνος, διευθύνει μέσα ο Μάνος, ενώ όλα πηγαίνουν, αρχίζουν και πηγαίνουν καλά και αρχίζει και φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε τώρα γράφουμε το τελικό το τραγούδι κλπ. Εκείνη τη στιγμή, ενώ τρέχει το τραγούδι, είναι μπροστά, θέλει ο Μάνος κάτι να πει. Μου κάνει ένα νόημα από πάνω, του λέω ήρεμα, μη μιλάς καθόλου κλπ. Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται μέσα στο μπούγιο αυτό όλο και λέει το τριάγκολο. Το τριάγκολο είναι ένα τρίγωνο που χτυπάει κάθε 6 μέτρα, χτυπάει μία. Και φωνάζει το τριάγκολο και χαλάει βέβαια η ηχογράφηση. Και εκείνη τη στιγμή βέβαια σηκώνεται ένας τελίστας
και ένα βιολί και λέει, με συγχωρείτε, εγώ θα πάω σε ψυχίατρο, δεν μπορώ, σηκώνομαι και φεύγω. Και σταμάτησε η ηχογράφηση. Και είχα πολλές τέτοιες ηχογραφίες δηλαδή, ήταν ψυχιατρική κατάσταση ο Μάνος. Θέλαμε ψυχίατρο και νευρολόγο με τον Μάνο μερικές φορές. Θα σας πω ένα επεισόδιο με τον Νίκο τον Καρούζο. Ο Καρούζος ερχόταν πολύ συχνά στο σπίτι του Μάνου στη Φιλοθέη και παίζανε τάβλη. Αλλά είχε και μια μεγάλη μανία. Ήθελε σόνι και καλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που παίζανε το τάβλη να ακούει το «Αχ, χελιδόνι μου» του Μάνου. Κάποια στιγμή μετρήσαμε, γύρω στις 15 φορές το είχαμε βάλει το τραγούδι αυτό να το παίζει για να το ακούει ο Νίκος, τον οποίο αγαπούσαμε πάρα πολύ. Επίσης, αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει ο Μάνος είναι μία σειρά από ποίηματα του Γιώργου του Ιωάννου που του είχε δώσει και δεν πρόλαβε να τα κάνει. Πρέπει να σας πω επίσης ότι πολύ αγαπημένος μας ήταν και ο Γιάννης ο Νεκρεπόντης. Ο Γιάννης ο Νεκρεπόντης, που γράψαμε τα Νέγρικα με τη Μαρία, ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπημένος και πολύ φίλος μας. Κάναμε πολύ παρέα με τον Γιάννη.